Μόνο σε μία μέρα και μόνο στο Ηράκλειο καταγγέλθηκαν 3 περιπτώσεις εξαπάτησης που είχαν ως αποτέλεσμα φτερά να κάνουν από λογαριασμούς τραπεζών περισσότερα από 15.000 ευρώ. Χωρίς κανείς να γνωρίζει αυτή τη στιγμή αν και για τα 3 περιστατικά ευθύνεται ο ίδιος άνθρωπος ή το ίδιο κύκλωμα, η αστυνομία στο Ηράκλειο διερευνά τις 3 καταγγελίες με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους και κοινό παρανομαστεί ότι ο επιτίδιος ή οι επιτίδιοι προσποιήθηκαν τηλεφωνικά ότι είναι λογιστές και έταξαν επιδόματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες θα πρέπει να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι και να θεωρούν κάθε τέτοιου είδους τηλεφώνημα ότι είναι προσπάθεια εξαπάτησής τους. Στην πρώτη περίπτωση, 30χρονος που του είπαν ότι δικαιούται επίδομα, έφτασε μετά από οδηγίες που του έδωσαν στο ATM της τράπεζας που έχει το λογαριασμό του. Αφού πραγματοποίησε κάποιες ενέργειες όπως του ζήτησαν, αντί να δει το επίδομα να μπαίνει στο λογαριασμό του, είδε το λογαριασμό του να αδειάζει, αφού τα 180 ευρώ που είχε μέσα έκαναν φτερά. Δεν γίνεται έτσι διαδικασία, υπάρχουν πρωτόκολλα. Να επικοινωνεί ο πολίτης με τον ίδιο τον λογιστή του, ιδανικά διαζώσεις. Αν δεν μπορεί, θα καλεί τον λογιστή του στο σταθερό τηλέφωνο του γραφείου, θα μιλάει με τον ίδιο τον λογιστή του. Και ακόμα και στην περίπτωση εκεί που θα του ζητηθούν κωδικοί e-banking ή να πάει σε τραπεζικό κατάστημα, θα αρνείται πεισματικά να κάνει κάτι τέτοιο αν δεν είναι βέβαιος ότι μιλάει με τον συνεργάτη του. Στις 2 ακόμη υποθέσεις που καταγγέλθηκαν στο Ηράκλειο με διαφορά λίγων ωρών, 2 ανυποψίαστοι άνθρωποι 68 και 67 ετών δέχθηκαν παρόμοιες κλήσεις. Και καλά, ο λογιστής τους ενημέρωνε ότι προκειμένου να λάβουν το Market Pass θα έπρεπε να πάνε στο ATM για να κάνουν κάποιες προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Καθώς δεν κατάλαβαν την παγίδα, έκαναν ό,τι του ζήτησαν, μόνο που ως κατάληξη δεν έλαβαν ποτέ το Market Pass, αφού και οι 2 έχασαν συνολικά 15.000 ευρώ, όσες ήταν οι καταθέσεις τους. 11.000 ευρώ ο ένας και 4.000 ευρώ ο άλλος. Πρέπει και οι πολίτες πλέον να αντιληφθούν ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη του κάθε ενός μας να προστατεύσει την περιουσία του. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι καχύποπτοι με όλες τις περιπτώσεις που τους ζητούν στοιχεία και τους τάζουν επιδόματα, ξεκαθαρίζουν οι φοροτεχνικοί που επαναλαμβάνουν ότι οι εξαπατήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο, το οποίο φαίνεται ότι μέχρι και σήμερα βρίσκει πρόσφορο έδαφος κυρίως μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.